του δώσουμε το τραύμα που είχε. Καλεί το μαγαζί το 166, το ΕΚΑΒ, και έρχεται ο δικηγόρος του, πιθανολογώ ότι είναι ο δικηγόρος, είναι ένας κύριος, και λέει να τον πάω τώρα στο νοσοκομείο. Και του λέω, σας παρακαλώ, αφήστε, σηκώστε το πόδι του ανθρώπου δεξιά, για να μην έχει ορθοστατική πίεση και χάνει περισσότερο αίμα, και κάτι να βάλουμε στο κεφάλι του. Εν πάση περιπτώσει, κοντά είναι όλα τα νοσοκομεία, δεν ξέρω τι έγινε. Έριξαν τρεις κροτίδες. Τα μάτια έριξαν τρεις κροτίδες και διαλύθηκε όπλος. Αυτό πιστεύω ότι ήταν από μια μεριά πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Γιατί αν δεν διαλυόταν ο όχλος, αυτός ο άνθρωπος ίσως αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Η επέμβαση της αστυνομίας υπήρξε. Υπήρξε μέχρι στο να βγουν και να διαλύσουν τον όχλο. Όχι όμως στο να τρέξουν να συλλάβουν κάποιον ή να πάρουν κάποια, κάποια απόφαση στο τι να κάνουν. Πόσα άτομα είχαν. Φοράγανε μάσκες, καλημέρα πρόσωπα. Κουκούλες, μαύρα φούτερ και όλα τα υπόλοιπα. Πόσα άτομα είχαν. Κρατούσαν αντικείμενα, τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα, γιατί ήμασταν τρία τραπέζια εδώ που καθόμασταν μπροστά. Δεν είδαμε τίποτα που να είχαν. Κάποιος από αυτούς όμως, και ίσως και άλλοι περισσότεροι, είχαν κάποιο μαχαίρι. Προφανώς με το μαχαίρι αυτό. Είπανε κάτι, μιλήσανε μεταξύ του, είπανε κάτι. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο. Υπήρχε ανελαίητο ξύλο και ο άνθρωπος έτρεχε και φώναζε βοήθεια να ξεφύγει. Μέχρι που είχε φτάσει να είναι γονατιστός και μετά υπήρξε το μαχαίρωμα που σας είπα. Και μετά τις κροτίδες που έριξε η αστυνομία, τα ΜΑΤ, διαλύθηκε ο όχλος, σκορπίσανε και εδώ μπροστά μας ο άνθρωπος έφτασε σε ένα εισαγωγικά λιποθυμικό, θα έλεγα, επεισόδιο, στο οποίο τρέξαμε να παρέξουμε κάποιες βοήθειες. Από εκεί πέρα τον ανέβε ένα γκολφ άσπρο, μάλλον δικηγόρος του, να το βρει στο νοσοκομείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω να είναι καλά.